Είναι ακόμα πάρα πολύ κρίσιμα η κατάσταση. Σταθερή μεν, αλλά κρίσιμη δε. Από όσο ξέρω και άκουσα, μόνο Γεράσιμος και η Μεζίνη είναι αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι. Τα άλλα παιδιά έχουν αποσωληνωθεί. Τον επισκέπτονται μόνο οι γονείς του, σωστά? Εσείς γνωρίζουμε ότι περνάτε πολλές ώρες έξω από το νοσοκομείο. Σωστά. Καταρχήν δεν είναι σωστό και να μπορούσαμε να πούμε. Φοβούνται οι γιατροί για ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Από πού αντλείτε δύναμη σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία? Από το Θεό και από τη μεγάλη οικογένεια που είμαστε, ο ένας με τον άλλον, και όλους αυτούς τους φίλους που μας έχουν συμπαρισταθεί όλο αυτό το καιρό, ακόμα και από άγνωστο κόσμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα λαμβάνουμε. Έρχονται μηνύματα από φοιτητές τα οποία είναι τόσο συγκινητικά που ο Θεός να τους έχει καλά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ποια ήταν η τελευταία στιγμή που είχατε μιλήσει με το Γεράσιμο όταν ήταν σε αυτό το φωνικό τρένο? Μίλησε η μητέρα του, γιατί τον αποχαιρέτησε την ώρα που έφευγε από Βόλο, και ο πατέρας του, ο οποίος τον έβαλε στο τρένο. Σας είχε στείλει κάποιο μήνυμα κατά τη διάρκεια? Είπε δηλαδή ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα? Όχι, δεν μας είπε κάτι. Μία η ώρα, και ενώ είχε γίνει το δυστύχημα, περίμενε η μητέρα του απάντηση γύρω στις 12.30 με μία. Είχε στείλει η μητέρα του μήνυμα, από όσο ξέρω, να απαντήσει αν έφτασε, πάρε με, δεν ήρθε η απάντηση. Και είναι η στιγμή που είχε αρχίσει ξαφνικά η ανησυχία για τα τηλέφωνα. Εσείς πότε ενημερωθήκατε, δηλαδή πότε έγινε όλο αυτό, πώς το βρήκατε το παιδί? Τα ξημερώματα, 5.30 ώρα το πρωί στο εργοστάσιο ενημερώθηκε ο αδερφός μου και του λέει: Διονύση, δεν πιστεύω, λέει, το παιδί να ταξίδευε, λέει, με το τρένο, λέει. Λέει, με το τρένο ταξίδευε. Και όπως καταλαβαίνετε, τι έγινε από τα ξημερώματα και μετά. Πήραμε τηλέφωνο στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα, γιατί δεν ξέραμε αν ο Γεράσιμος ήταν Λάρισα, ήταν Θεσσαλονίκη, εάν ζούσε, αν δεν ζούσε, δεν είχαμε ιδέα. Αλλά και εκεί, στα νοσοκομεία που καλούσαμε το πρωί, και αυτοί ακόμα δεν είχαν κάνει ταυτοποίησεις. Ήταν η κατάσταση που γινόταν ο πανικός. Ξεκινήσαμε για Λάρισα χωρίς να ξέρουμε πού είναι το παιδί. Και στην πορεία μάθαμε ότι ήταν από τα παιδιά που χειρουργηθήκαν αμέσως. Δηλαδή τον βρήκαν έξω, που σας είπα, αρκετά μέτρα από τα μπροστινά τα βαγόνια. Και από όσο μάθαμε, είχε και μία παρά 20, ήταν ήδη μέσα στο νοσοκομείο. Μας είπαν οι γιατροί ότι αν καθυστερούσε έστω και ένα τέταρτο 20 λεπτά, δεν θα υπήρχε ούτε αυτός ίχνος ζωής. Είχατε κάνει μία συγκλονιστική ανάρτηση για τα ουρλιαχτά των μανάδων. Ήταν κάτι αυθόρμητο. Τη μία ήταν όλη αυτή η πολιτική που είχαν μαζευτεί σαν νοσοκομεία. Απ' την άλλη ήταν οι μανάδες έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η κατάσταση ήταν απερίγραπτη. Για αυτή την κατάσταση που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τώρα, δεν ευθύνεται μόνο ο Σταθμάρχης. Δεν ευθύνεται μόνο η κυβέρνηση η τωρινή. Για μένα, για να υπάρξει δικαιοσύνη, θα έπρεπε να καθίσουν στο ειδόλιο όλοι οι υπουργοί των τελευταίων 25 χρόνων που περάσαν από αυτά τα υπουργεία. Δείχνουμε αυτή τη στιγμή το φταίξιμο στον Σταθμάρχη, που ναι, ναι, φταίει, αλλά νομίζω ότι μπήκε με ρουσφέτη, ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία και ότι κι άλλοι συνάδελφοί του γνωρίζαν ότι δεν κάνει για αυτή τη θέση. Αλλά δεν νομίζω ότι τολμάει κανείς να τα βάλει με τα συνδικάτα. Το μόνο που έχουμε όλοι συγκινητών των θυμάτων και των ανθρώπων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία είναι θυμό. Έχετε μεγάλο μέρος ευθύνης και εσείς οι δημοσιογράφοι όλοι. Ο απλός ο κόσμος για τα προβλήματα πώς θα ενημερωθεί? Πού να μάθουμε εμείς την καταγγελία που μπορεί να έχει έρθει σε εσάς και σε άλλες υπηρεσίες? Έτσι,